Η ιδέα της οικονομικής ανάπτυξης κυριαρχεί στην Αμερική, την Ιαπωνία και την Ευρώπη. Να γίνουμε πλουσιότεροι. Να αυξήσουμε το εθνικό εισόδημα. Να πολλαπλασιάσουμε την παραγωγή. Η πολιτική σκοπιμότητα είναι άμεση. Ισχυρή οικονομία σημαίνει σταθερή πολιτική εξουσία. Είναι η πιο πιστική απόδειξη ότι το κοινωνικό σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά και μένει χωρίς επιχειρήματα κάθε αντίθετη άποψη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το προβάδισμα. Η βιομηχανική τους ανάπτυξη στηρίζεται σε σταθερές βάσεις. Νέα τεχνολογία, ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, μεγάλη εσωτερική αγορά, υψηλό κατακεφαλή εισόδημα. Η Ευρώπη, ακολουθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, περνάει από την ανάκαμψη στο οικονομικό boom. Η ανάπτυξη έχει το κόστος της. Η μόλυνση των ποταμών που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα με τα απόβλητα των πόλεων συνεχίζεται τώρα στη θάλασσα. Η μαζική μεταφορά υγρών καυσίμων εγκυμονεί άγνωστους μέχρι τώρα κινδύνους. Το πετρέλαιο δεν φτάνει πάντα με ασφάλεια στα δηληστήρια. Η οικονομική πρόοδος συνοδεύεται όχι σπάνια από μεγάλες καταστροφές σε εργοστάσια, λιμάνια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας είναι υποτυπώδης. Η αύξηση της παραγωγής έχει την προτεραιότητα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για τις καταστροφές, όχι όμως και τους εργαζόμενους. Οι κοινωνικές παροχές βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, κάπου ανάμεσα στη φιλανθρωπία και την νομοθετική κατοχύρωση. Στη χώρα με τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει κρατικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ούτε και κανένα εργατικό κόμμα. Στην κοιλάδα των Μουσών του Βελγίου, η ατμόσφαιρα έχει μολυνθεί τόσο πολύ από τα δηλητηριώδη αέρια των βιομηχανιών, που μέσα σε λίγες μέρες πεθαίνουν 60 άνθρωποι. Ο πολιτισμένος κόσμος, ο πλούσιος κόσμος, έχει κάνει την επιλογή του. Να αυξήσει με κάθε τρόπο την παραγωγή. Να γίνει πλουσιότερος.